πιο πλουσιό και αυτοί το κανονίζουν. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην τριχοτόμηση ηχούσας γωνίας. Ας κάνουμε μία προεργασία να υπολογίσουμε. Λοιπόν, ας γράψουμε λοιπόν Παρασκευή. Αυτό λοιπόν είναι το συνημείτονο 3. Αν θήτα ίσον 20 λίγες, τότε ισχύει ότι συνημείτονο 3 θήτα συνημείτονο των 60 λιρών, εντεύθερο, πίσω, 4, συνεμήταμε 3, 20 ευρώ, 3, συνεμήταμε 20 ευρώ. Συνεπάγεται. Τα φέρνουμε όλα, θα τα εξωτήσουμε το 0, πολλαπλασιάζουμε τη 2, 8. Του Πολιονίου
στην 6 εκεί, στην 1, αυτό έχει. Το εύτυχη είναι 8 την τρίτη, την 6 την 1. Είναι ένα πολύ όνειρο με συντελεστές από το χ. Είναι ανάλογο. Είναι ανάλογο στο χ. Θυμίζω ότι ανάλογο είναι οποιαδήποτε γνήσια διάσταση δεν είναι γνήσια διάσταση στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν το γράψουμε F του χ ίσον G του χ επί H του χ και το G και το H να έχει ρητούς συντελεστές, τότε ένα από τα δύο θα είναι σταθερό. Αυτό τώρα, επειδή είναι τρίτου βαθμού, αν γράψουμε F του χ ίσον G του χ επί H του χ και το F βέβαια του χ όπως και το G του χ απαιτήσουμε και το H του χ να είναι πολυόνιμα με ρητούς συντελεστές και απαιτούσουμε επίσης διερευνώντας αν το G και το H μήπως δεν είναι σταθερές, τότε κοιτώντας τους βαθμούς, επειδή αυτός είναι βαθμός 3, θα πρέπει ένα από τα δυο να έχει βαθμό 1 και το άλλο 2. Ένα βαθμό όμως είναι ένα διόνυμο της μορφής α, χ και β. Όπου α και β είναι ρητή. Ας υποθέσουμε αυτό είναι α, χ και β. Και α και β ρητή. Θα γράφεται α, χ και β επί a στο χ. Σημαίνει ότι για χ ίσον πλην β δι α είναι μια ρίζα. Το ίδιο και το άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι στα πολυόνυμα δευτέρου και τρίτου βαθμού, επί ενός με συντελεστές εδώ ένα σώμα, είναι ανάγκη αν και μόνο εάν δεν έχει ρίζα μέσα σε αυτό. Αν λοιπόν δεν ήταν ανάγκη, αλλά αυτό δεν ήταν ανάγκη, τότε δεν θα είχε ρητή ρίζα. Γενικά τρεις ρίζες στους μηδενικούς έχει. Το θεμελιώδης θεώρημα της άλλα. Έχει ρητή ρίζα όμως ή δεν έχει αυτό. Είναι το ερώτημα. Γενικά, κοιτάξτε, αν ήταν πολυόνιμο τρίτου βαθμού όπως είναι επί των πραγματικών, επειδή είναι περί του βαθμού, τρίτου βαθμού, ξέρουμε ότι έχει μια πραγματική ρίζα. Ναι, αλλά είναι αυτός εντός αριθμός. Τυχαίο δεν νομίζω. Πώς ελέγχουμε αν ένα τέτοιο πολυόνιμο έχει ρητή ρίζα. Πρέπει να το ξέρετε από το σχόλιο, λέγει Δημήτρη. Θα πρέπει ο αριθμητής του πλάσματος να διαιρεί το σταθερό όρο και ο ονομαστής του το... Το ξέρετε από το σχόλιο ή να πούμε δύο λόγια. Το ξέρετε όλοι. Πώς? Να το θυμίσω. Στην γραμμική 2. Στην γραμμική 2. Το αποδείξουμε και πάμε. Το είχαμε αποδείξει. Γράμμαστες. Όμως, λοιπόν, ας το πω στο ένα διάλειμμα. Όμως, το F του χ, αν είχε ρητές ρίζες, τότε οι ρίζες αυτές, ρητές έτσι, οι ρίζες αυτές θα ήταν της μορφής μη διαλύ όπου μη ακέραιος, μη ακέραιος τι άλλο μη διάφορο μηδενός μέγιστος κοινός διαιρέτης κάνουμε όλες τις δυνατές προπονήσεις του μη και του μη να είναι ένα και ο μη διαιρεί τον τελευταίο όρο το ένα και ο νη διαιρεί τον πρώτο όρο, το αυτό. Όπως έχουμε πεπερασμένες περιπτώσεις. Δηλαδή το μη συμπλημένα. Το νη είναι συμπλημένα, συμπλημ 2, συμπλημ 4, συμπλημ 8. Έχουμε πεπερασμένες περιπτώσεις, το βάζουμε εκεί και βρίσκουμε
ότι δεν έχει. Βρίσκουμε, άμα δεν μας πειράζει τώρα, έχουμε και υπολογιστικά πακέτα, όπως το βάζουμε το μάτι, θα το βάζουμε το πολύ, θα μας δώσει και τις τρεις λύσεις ακριβώς. Έτσι, ότι το F2P δεν έχει ρυθμίζει, άρα είναι ανάλογο, επί των λοιπών. Ενώ δεν είναι ανάγκη επί των πραγματικών, γιατί έχει μια πραγματική ρίζα σίγουρα και θα γράψει ότι η πλήν ρο αυτή την πραγματική ρίζα επί το ποινή. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και είναι φυσιολογικό, γιατί το άλλο είναι έχουμε περισσότερα εργαλεία εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Το συγκομή των 20 ημερών είναι ένας αλγεβρικός αριθμός άρα, αφού είναι ρίζα ενός πολυτονίμου μη μηδενικού με ειδικούς εγκαλιστές και επειδή το ανάγωγο είναι αυτό το ελάχιστο πολυόνιμο, αυτό θα είναι σώμα το οποίο θα είναι ενισματικός χώρος εκκληπτικού διάστασης 3. Ο βαθμός επέκταση, όπως λέμε αλλιώς στη διάσταση, είναι 2. Θέλει κανείς να αναλάβω κάτι. Τώρα κοιτάξτε, αν το συνημείτονο Β, το συνημείτονο μήκος ημερών, ήταν κατασκευάσιμο, τότε θα υπήρχε μία ακολουθία κατά στοιχειωδών κατασκευών, αλγεμικά θα αρχίζανε από το Q. Και επομένως υπήρχε μια ακολουθία σωμάτων το ένα μας στο άλλο. Το Q. Το E. Λίγο ένα το D. Μέχρι να έφτανε στο Q. Το E, το D. Κάπου, εδώ είναι διαδοτικές κατασκευές και κάπου ενδιάμεσα
θα υπήρχε αυτή η καταστολή που θα μας εμφάνιζε το συγκεκριμένο των 20 μοιρών. Εδώ λοιπόν το βήμα θα ήταν 3. Και επομένως θα έπρεπε το 2 εις την μη να έχει παράγοντο το 3. Άρα, το 3 διαιρεί το 2 εις την μη, άτομο. Και γιατί καταλήξαμε σε άτομο, διότι είπαμε ότι είναι κατασκευάσιμο ο αριθμός συνημείτων 20 μοίρες. Ναι, αλλά είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι η γωνία είναι κατασκευάσιμη με κανόνα και διαβήτη, αν και μόνο με άτομο, το συνημείτων της γωνίας. Τελικά, τι βρίσκει. Κατασκευάσιμο, τότε θα ήταν και 2 και 3 και 20, άρα μία μοίρα δεν μπορούμε. Τι άλλο των 30 δευτερολέπτων μπορούμε να δούμε. Κανονικό πολύγωνο με 20 μοίρες κεντρική γωνία πόσο είναι, 360 δια 20, είναι 36, 18. Ωραία. Κανονικό. 18. Δεν κατασκευάζει. Το κανονικό τρίγωνο, το ισόπλευρο τρίγωνο κατασκευάζεται. 60 μοίρες. Έτσι. Ξέρουμε. Λοιπόν, το τράγωνο κατασκευάζεται. Το πεντάγωνο, αλήθεια. Μην μου πείτε, δεν το ξέρετε. Αρχίζει από χρή και τελειώνει σε σι. Και μετά έρχεται το και τελειώνει σε μη. Με τη χρυσή το μοίρευε. Θα πάτε λοιπόν σε σχολικά βιβλία και θα δείτε αυτό. Είναι γνωστό ότι κανονικό πεντάγωνο κατασκευάζεται. Τα έχετε δημόσια στις πέρα.
παίρνουμε τη διάμετρο. Δείτε το, αυτό αξίζει το κόπο. Θα δείτε ότι με κανόνα και διαβήτη σε πεπερασμένα βήματα κατασκευάζεται. Ωραία. Να το δεχτούμε έτσι. Αν το πιστέψετε, πόσο είναι η κεντρική γωνία ενός κανονικού πενταγώνου? Πόσο? 72 λίρες, άρα 72 λίρες κατασκευάζεται. Και είμαστε εντάξει, διότι δίνουμε έναν τρόπο με κανόνα και διαδίκτυα να το κατασκευάσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα παράξενο. Αφού κατασκευάζεται 72 μοίρες, μπορούμε να δικοτομούμε γωνία με κανόνα και διαδίκτυα. Μπορούμε, έτσι. Είναι αυτό που φαντάζεστε. Με κέντρο αυτό και ακτίνα γράφουμε έναν κύκλο. Οπότε σημειώνουμε αυτά τα δύο σημεία και φέρνουμε μια μεσοκάθη. Πώς μπορούμε να φέρουμε μεσοκάθη? Με κέντρο αυτό και ακτίνα αυτό γράφουμε έτσι έναν κύκλο. Έτσι έναν κύκλο. Αν φέρνει τη μεσοκάθη, πάντα μεσοκάθη που είναι κατασκευάσιμη κατάσταση. Άρα, επομένως, συνεπάγεται και 32 μοίρες κατασκευάσιμη. 36. Κατασκευάσει. 36 και να τη διχοτομήσουμε, συνεπάγεται 18 μοίρες κατασκευάσει. Συνεπάγεται 9 μοίρες κατασκευάσει. Και πιο κάτω δεν θέλουμε, όχι θέλουμε, μπορούμε και 4,5 μοίρες, αλλά ας μείνουμε στον ακέραιο αριθμό μοιρών. Έχουμε λοιπόν 9 μοίρες κατασκευάζονται. Μήπως μπορούμε να πάμε παρακάτω με κάποιον τρόπο? Τι λες? Πιστεύω ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε όλες 2π προς 2 η στιγμή και όλα τα παραπλασιά τους. Όχι, το ερώτημα είναι εκεί που θέλω να το πάω, είναι ότι έχουμε μια γωνία με ακέραιο αριθμό μοιρών. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν μπορούσαμε μία μοίρα να κατασκευάσουμε, τότε θα φτιάχνουμε όλες τις γωνίες με ακέραιο αριθμό μοιρών, έτσι. Μία δεν μπορούμε γιατί θα φτιάχνουμε την 20. Στο 9 μπορούμε το λιγότερο. Τι λες? Μπορούμε να φτιάξουμε 6. Μπορούμε να φτιάξουμε, πώς το μπορούμε? Μπορούμε να φτιάξουμε 30, διχοτομούμε 15, θα φτιάχνουμε 9-6. Μπράβο. 30 μοίρες κατασκευάζεται. Πώς κατασκευάζεται? Φτιάχνουμε ένα ορθογώνιο, αυτό είναι κατασκευάσιμη η διαδικασία. Αυτό θα είναι το μισό από αυτό. Ξέρουμε από τα θεωρήματα της ευκτήδιας γεωμετρίας ότι αυτό είναι 30 μοίρες και 6. Αυτό το ξέρουμε. Όχι, το ξέρουμε, το θυμηθούμε. Σε ποια τάξη θα κάνουμε? Στο τελευταίο. Έλα ρε παιδιά. Τώρα, αν μας βάλουμε να αποδείξουμε ότι αν αυτό είναι άλλο, αυτό δύο άλλο. Έτσι, άρχισε το κόπο να το ψάξει. Τι είπα ακριβώς, τι... Λέω, πώς φτιάχνουμε με κανόνα και διαβίδι 30 μοίρες. Α, μπορούμε και αλλιώς. Να φτιάξουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, που είναι 60 μοίρες, και να διχοτομήσουμε αυτή. Εντάξει, εγώ το έλεγα το εξής. Αν φτιάξουμε ένα ισοσκελετή, ένα ορθογώνιο τρίγωνο, που αυτό το πάρουμε μισό από αυτή την πλευρά και αυτή η γωνία είναι 30 και αυτή είναι 60. Και είναι ένα κλασικό θεώρημα στην ευκτήρια γεωμετρία στο σχολείο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι φτιάχνουμε το 30 και φτιάχνουμε και το 15 μοίρες κατασκευάσιμη και επειδή το 15 το φτιάχνουμε και το 9 το έχουμε ήδη φτιάξει, φτιάχνουμε και το 6. Συνεπάγεται 6 μοίρες κατασκευάσιμη. Επομένως, και ότι διχοτομήσουμε και την 6. Πάλι, συνεπάγεται 3 μοίρες. Κατασκευάσει. Μέχρι το 3 μπορούμε να πάμε. Εγώ θέλω να διατυπώσω το εξής, να το αποδείξουμε μαζί. Ότι μία γωνία σε ακέραιο αριθμό μοιρών κατασκευάζεται, αν και μόνο μια, το 3 διαιρεί τον αριθμό αυτό. Μόνο το πολλαπλάσιο 3. Πάμε στα κέρια επομένως. Όχι.
αυτό. Είπα, γωνία. Είπα, χέρι. Οπότε, τώρα. Είτα κατασκευάσιμη. Κάντε μόνο μια. Τα τρία διαρρήμα του. Πολύγωνα με βάση την κεντρική γωνία. Εννιάγωνο μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Κανονικό εννιάγωνο. Με κανόνα και διαβίτη. Τι λες. 360 δια 9. 40 μοίρες. Αν μπορούσαμε 40 μοίρες. Και 20. Άλλωστε το 40 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, άρα δεν μπορούμε. Με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα κανονικά πολύγωνα που κατασκευάζονται με κανόνα και διαβίβλη, αλλά δεν είναι όλες οι γωνίες, οι κεντρικές γωνίες των κανονικών κυνηγών. Φτάσαμε μάτι. Μπορεί να μην, το 360 δηλαδή δια τόσο να μην βγαίνει ακέραιος. Θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό το έχει λύσει ο Γκάους, αποδεικνύοντας ένα άλλο θεώρημα με επεκτάσεις σωμάτων. Πότε για ποια νη κατασκευάζεται το κανονικό πολύγωνο. Μάλιστα, λέει, είχε να, το εξής, σκόπευε να γίνει δικηγόρος, αλλά μόλις έλυσε κάτι τέτοιο πράγμα, άλλαξε τότε και έγινε μαθηματικός.
Λοιπόν, καλά, θα επανέλθω στα κανονικά που λέω. Θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα. Άρα η βασική ιδέα είναι τι σημαίνει κατασκευή με κανόνα και διαβίβλιο. Είναι η αλληλεγγύηση εντό εισαγωγικών αυτή τη σκέψη. Και επειδή ουσιαστικά με Χάρακα και Διαβίδη φτιάχνουμε καμπύλες δευτέρου βαθμού και ευθείες. Δηλαδή, αν είχαμε ένα άλλο όργανο περίεργο που έκανε κονικές τομές, και βλέπουμε αυτό, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα υπήρχε. Ουσιώδης διαφορά θα ήταν αν είχαμε ένα όργανο που φτιάχνει καμπύλες τρίτου βαθμού, που θα ήθελα να κατασκευάσει, ενδεχομένως. Πέμπτου βαθμού, κατά δεύτερο. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι και το δίδυον πρόβλημα που είπαμε την προηγούμενη φορά και το αδύνατο της τριχοτόμησης τυπούσας γωνίας περίπου είναι ίδιες ιδέες, ενώ ο τετραγωνισμός του κύκλου αδύνατο τη γενικότητα ότι α ίσον 1. Αφού είναι δεδομένο μήκο, μπορούμε να θεωρήσουμε την ακτίνα του κύκλου 1. Θα είναι καθόλου περιορισμό. Τότε η αρμή του ζητουμένου τετραγώνου πολυόνιμο μη μηδενικό μερικού συντελεστέ που οποίοι είναι ρίζα. Επομένω, αν
ήταν δυνατός. Ήταν εφικτός. Τότε, το Ρίζα Πι θα ήταν κατασκευάσιμος αριθμός. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ξανά στο ίδιο μοντέλο, ότι θα είχαμε επεκτάσεις σωμάτων K1, K2, K, K, και κάπου ενδιάμεσα θα ήταν, θα παίρναμε το ρίζα πι. Άρα, εδώ τι, η επέκταση θα ήταν ο K1 διαμεσματικός χώρος του βαθμού 2 στη μη. Θα ήταν το 2 στη μη, αυτό, ο βαθμός σε αυτού, επί κάποιο άλλο πυρήνιο. Ναι, αλλά τα στοιχεία. Κοιτάξτε, έχουμε το ρίζα πι. Ρίζα πι. Ρίζα πι τετράγωνο. Που είναι το πι. Ρίζα πι τρίτης. Είναι καθεξής, έχουμε διαδοχικά δυνάμεις του πι μέσα στο σώμα, το τελικό σώμα. Ναι, αλλά αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Για να φανεί καλύτερα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν ήταν εξαρτημένα, θα μπορούσαμε να βρούμε έναν γραμμικό συνδυασμό. Πάρτε ένα πεπερασμένο πλήθος. Πες το διεύθυνση στο ρίζα πι και στην χίλη. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός με στοιχεία αριθμούς που θα ήταν 0 χωρίς να υπονόησε συντελεστές 0. Βρίσκαμε το αντίστοιχο πολυόνυμο και θα είχαμε ένα πολυόνυμο με ρητούς συντελεστές που το ρίζα πι θα ήταν ρίζα. Αλλά αυτό δεν είναι, γιατί αφού το πι είναι υπερβατικό, θα είναι και ο ρίζα πι. Αν αυτό σας δυσκολεύει, πάρτε μόνο τις άρτιες δυνάμεις, αφού τις άρτιες δυνάμεις, και θα είναι δυνάμεις του πι που είναι υπερβατικός βασικής της σχέσης. Και η ιδέα είναι ότι αν σε ένα διανυσματικό χώρο, αν ένας διανυσματικός χώρος ήταν, είχε πεπερασμένη διάσταση, θα έπρεπε, είχε διάσταση 1000, θα έπρεπε 1001 διανύσματα να είναι γραμμικά εξαρτημένα. Αν σε ένα διανυσματικό χώρο βρίσκουμε όσο θέλουμε το πλήθος γραμμικά εξάρτητα διανύσματα, είναι αφύρου διάσταση. Σε τι, είναι από την γραμμική άλλη. Απορρίπτεται. Και απορρίπτεται γιατί υποθέσαμε ότι είναι κατασκευάσιμη. Η ακμή του τετραγώνου. Άρα δεν είναι κατασκευάσιμη, δεν είναι παιδιαδίτη. Άρα το τετραγωνικό στοιχείο είναι αδυνάμως. Η φύση της απόδειξης εδώ είναι ελαφρά διαφορετική, έτσι είναι λόγω ότι είναι υπερβατικός και επομένως θα μπορούσε να ήταν εφικτός σε άπειρα βήματα. Αλλά δεν είναι τα άπειρα βήματα. Ενώ το άλλο και σε πεπερασμένα βήματα σκοντάφτουν. Κατά καιρούς τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι εμφανίζεται. Είναι από μερικά χρόνια, κάθε χρόνο σχεδόν, ερχόταν και ένας μη μαθηματικός όμως, είναι αλήθεια, συνταξιούχος συνήθως, έλεγε ότι τα παίρνεις. Ότι υποδόμουν στις γωνίες, ότι έχω την πασιασμό του εκεί. Και συνήθως έγραφε και ένα σύνδρομο μεγάλο, και μετά σε ξεκοσυγείς, και να βρούμε εμείς τα λάθη. Συνήθως ήταν και δύσκολο. Πού να κάνω. Είναι αλήθεια, γιατί εγώ την Κυριακή δεν ακούστηκε το πρωτοβουλίο στην γωνία. Ναι, αλήθεια. Όσο που το λέει, είναι μαθηματικό. Μάλιστα, τελευταία φορά την πάτησα εγώ, διότι πήγε στο πίτα. Και το κατέθεσε επίσημα και το πήγαν στάστηκε σε εμάς. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό είναι αυτό. Εσείς το απαντήσατε, γιατί αυτός που λέω εγώ το έχει
έχει στείλει, λέει, στην μαθηματική εταιρεία, στο τμήμα μαθηματικό, όπως είναι ο ίδιος. Είναι ακόμα ενεργός πάντως. Να βαθμό. Προσέχετε. Όχι, μαθηματικός. Να βαθμό. Άρα υπάρχει κι άλλος. Κοίταξε τώρα, άμα θέσεις αλλιώς το πρόβλημα, αν πάρεις, ας πούμε, ένα όργανο που κάνει και άπειρες διαδικασίες κτλ. Ή δεν πειράζει άμα με το μάτι, ή δεν. Τοποθετήσαμε το πρόβλημα. Και έτσι είχε τοποθετηθεί το πρόβλημα στην αρχή. Όχι ότι πυρονεύουμε τους ανθρώπους που προσάγουν. Τώρα σας λέω κάτι που μας δυσκολεύει. Εντάξει, τόσο σίγουροι είμαστε δυστυχώς και ευτυχώς στην επιστήμη των μαθηματικών. Ξέρω, ή είναι σωστό ή είναι λάθος. Αν ήμασταν άλλες επιστήμες που ξέχονται διάφορες απόψεις, δεν λέγαμε. Πάντως αυτό συνέβη. Τρία-τέσσερα χρόνια δεν έχει σημασία. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Thank you.